Το Φαντασπόρτο, το διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου του Πόρτο, πραγματοποιήθηκε για 33η φορά στην Πορτογαλική πόλη. Το φετινό πρόγραμμα περιέλαμβανε αρκετές ταινίες που συμμετείχαν στο διαγωνιστικό πρόγραμμα, αλλά και παραγωγές εκτός διαγωνισμού, ειδικά αφιερώματα και παράλληλες προβολές. Ο Άντι Μουτσχέτη από την Αργεντινή κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας στην κατηγορία καλύτερη ταινία φαντασίας για την ισπανο-καναδική παραγωγή του «Μάμα». Το φιλμ συνδυάζει μοντέρνα και κλασικά στοιχεία τρόμου και περιέχει αρκετές σκηνές που σε κάνουν να πεταχτείς από τη θέση σου. Η ταινία στηρίζεται σε μια μικρού μήκους παραγωγή που ο Αργεντίνος σκηνοθέτης γύρισε το 2008. Παραγωγός σε αυτή την ταινία είναι ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο κρατάει η Τζέσικα Τσάστεϊν. Είχαμε κάποια προγνωστικά επιτυχίας, αλλά κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει αυτά τα νούμερα. Μετά την πρεμιέρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ταινία σκαρφάλωσε από την πρώτη εβδομάδα στην κορυφή του box office. Είχαμε την τύχη να έχουμε στους πρωταγωνιστικούς ρόλους την Τζέσικα Τσάστεϊν και τον Νικολάι Κώστερ Βαλντάου, που είναι και οι δύο φανταστικοί ηθοποιοί και βοήθησαν στην εμπορική επιτυχία της ταινίας. Και βέβαια ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο υπογράφει την παραγωγή, που αποτελεί σφραγίδα ποιότητας. Ο Βρετανός συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου Kim Newman ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής φέτος. Υπήρχαν αρκετές καλές ταινίες, οπότε έπεσε αρκετή συζήτηση για το ποιοι θα πάρουν τα βραβεία. Υπήρχαν βέβαια μερικές ταινίες που μας άρεσαν λιγότερο, αλλά έτσι είναι ο κινηματογράφος. Συνολικά ήταν μια καλή εβδομάδα με συνεχείς προβολές. Το βραβείο κοινού πήγε σε μια ταινία από την Νορβηγία. Το Tale του Αλεξάνδρ Νόρντας είχε ως θέμα του ένα πλάσμα της σκανδιναβικής μυθολογίας που ονομάζεται Χούλντρα, το οποίο ξυπνά μετά από αιώνες χειμέριας νάρκης. Το πλάσμα ερμηνεύει η νεαρή ηθοποιός Σίλια Ρεϊνάμο. Όλοι στη Σκανδιναβία γνωρίζουν αυτό το πλάσμα, αλλά δεν έχει γίνει ξανά ταινία γι' αυτό. Είμαι η πρώτη που το κάνει. Δεν μιλάει καθόλου κατά τη διάρκεια της ταινίας, άρα έπρεπε να λέω τα πάντα μέσα από τη γλώσσα του σώματός της και τα μάτια της. Ήταν καταπληκτική εμπειρία. Το Φαντασπόρτο περιέλαμβανε και πολλά αφιερώματα. Το να προβάλλεις μια ταινία 70 ετών δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά να τη δείξεις παρουσία του σκηνοθέτη της δεν είναι και το πλέον συνηθισμένο. Σε ηλικία 104 ετών, ο πιο διάσημος Πορτογάλος σκηνοθέτης Μανουέλ Ντε Ολιβέιρα ήταν παρόν στην προβολή της νεορεαλιστικής ταινίας του «Ανίκη Μπομπό» του 1942, με αφορμή την 70η επέτειο από την πρώτη προβολή της. Αυτό που με συγκινεί περισσότερο στην ταινία είναι ότι δεν άρεσε καθόλου τότε στους κριτικούς. Τώρα όμως είναι η πιο δημοφιλής ανάμεσα στις δημιουργίες μου. Η ταινία περιγράφει τη σύγκρουση δύο αγοριών που παλεύουν για τον έρωτα ενός κοριτσιού. Η αγαπημένη τους ασχολία είναι να παίζουν κλέφτες και αστυνόμους στους δρόμους του Πόρτο. Στο τέλος όμως, το ένα αγόρι γίνεται πραγματικός κλέφτης, κλέβοντας μια κούκλα για την αγαπημένη του. Ο απεσταλμένος του Euronews στο Φαντασπόρτο, Ρικάρντο Φιγκέρα, τονίζει. Ακόμα και αν μερικά πράγματα έχουν αλλάξει τα τελευταία 70 χρόνια, περπατώντας εδώ, στη συνοικία Ριμπέιρα του Πόρτο, αναγνωρίζουμε πολλά στοιχεία της πόλης που κινηματογράφησε ο Ολιβέιρα στο Ανίκη Μπομπό. Ένας περίπατος σε αυτή την περιοχή είναι μια βόλτα στην πορτογαλική ιστορία και στην ιστορία του παγκόσμιου σινεμά. Ρικάρντο Φιγκέρα, Euronews.